Είμαστε με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό Νέα Δράση, Νέος Δήμος, Ευστράτιο Αλμπάνη. Κύριε Αλμπάνη, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνετε στον αυτοδιοικητικό στίβο και έχετε επιλέξει να είστε υποστηρικτής, να συμπορευτείς μάλλον με τον Πανάγο Κουφέλο. Πώς έγινε αυτό? Εγώ ήθελα από καιρό να ασχοληθώ με τα κοινά. Είχα μια πρόταση από τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Κίτελη, ο οποίος τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του και μετά ήρθε η πρόταση του κύριου Κουφέλου. Βρέθηκα μαζί του, συζήτησα. Η αλήθεια είναι ότι με κέρδισε πάρα πολύ η ειλικρίνειά του. Μπορώ να πω ότι ήταν αφοπλιστική ειλικρίνεια. Του κατέθεσα κάποιες προτάσεις που έχω. Μου είπε αυτό που δεν έχω ακούσει από πολλούς υποψηφίους, δηλαδή να λέει τη λέξη, την να χρησιμοποιεί τη φράση «θα προσπαθήσω», «θα προσπαθήσουμε». Και να σας πω, να λέει, αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που με κέρδισε. Δηλαδή η ειλικρίνειά του ήταν αυτή που με κέρδισε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ο κύριος Κουφέλος έχει εμπειρία από την αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, τόσο στο Δήμο όσο και στην Περιφέρεια. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζονται άνθρωποι με εμπειρία, αλλά και νέα στελέχη, ώστε να μπορέσουν να πλαισιώσουν το Δήμο καλύτερα. Έτσι, αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τον κύριο Κουφέλο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς βάζετε σε περίπτωση που αναδειχθεί δήμαρχος με τη λύνηση ο κύριος Πανάγος Κουφέλος? Οι προτεραιότητες που θα βάλουμε είναι σίγουρα η βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Για μένα είναι επιβεβλημένη, δηλαδή θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα που πρέπει να ασχοληθεί ο επόμενος δήμαρχος. Αυτό βέβαια έχει μια ευρύτερη έννοια, δηλαδή αναφέρομαι τόσο, ας πούμε, στα πιο απλά που είναι τα πεζοδρόμια, όσο στο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η πόλη μας που είναι η Ρωμά. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Κουφέλος θα το έχει στις προτεραιότητές του, άλλωστε είναι και ο μόνος υποψήφιος δήμαρχος ο οποίος το έχει εντάξει στο πρόγραμμά του και έχει μιλήσει ανοιχτά για τον θέμα το Ρωμά και θεωρώ ότι θα το λύσει. Επίσης, πιστεύω ότι ο επόμενος δήμαρχος πρέπει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα και με την ανάπτυξη γενικότερα, διότι πρέπει να διατηρηθούν και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θεωρώ τέλος ότι ένα μεγάλο κομμάτι που είναι ο τουρισμός πρέπει να στηριχθεί από όλους και δεν σας κρύβω ότι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι στο πρόγραμμα το δικό μας ο κ. Κουφέλος δημιουργεί δύο γραφεία τουρισμού, ένα στη Μυτιλήνη και ένα στο Πλωμάρι, και αυτό δείχνει πόσο πολύ ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του τουρισμού. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα στοιχεία? Η αλήθεια είναι ότι κατηγορηθήκαμε κιόλας γι' αυτό, το πρόγραμμα μας καθυστέρησε λίγο να βγει. Αυτό συνέβη διότι ο κύριος Κουφέλος ήθελε να είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιολογημένο και όχι μια απλή έκθεση ιδεών. Αν δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι σκύβει πάνω από τις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι η Τρίτεκνη, η Πολύτεκνη, κάνοντας εκπτώσεις στη ΔΕΙΑΛ, στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΛ, που φτάνει το 50%. Σκύβει πάνω από τους επιχειρηματίες. Στα καταστήματα κάτω των 50 τετραγωνικών μειώνει τα δημοτικά τέλη κατά 30%. Όπως επίσης νέες επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να περικλεί όμως τα μεγάλα πολυκαταστήματα, αφαιρεί εντελώς τα δημοτικά τέλη για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν θα πληρώνουν καθόλου δημοτικά τέλη. Επίσης, όπως σας είπα, πάρα πολύ σημαντικό είναι για μένα ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη τουρισμού, με αυτό που είπα και πριν, με τα γραφεία τουρισμού. Και τέλος, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η Μυτιλήνη είναι η βασίλισσα του πρωτογενού τομέα, τόσο στο λάδι, τόσο στην τυροκομεία, τόσο στο μέλι, δημιουργώντας για πρώτη φορά αντιδημαρχία πρωτογενούς τομέα. Σημαίνει, αυτό τουλάχιστον σε μένα δείχνει, ότι ο κ. Κουφέλος ενδιαφέρεται πραγματικά για την ανάπτυξη του τόπου και τον ενδιαφέρει, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, θα είναι ένας δήμαρχος που δεν κοιτάει μόνο το σήμερα, αλλά κοιτάει και το αύριο. Τέλος, γιατί να εμπιστευτούν οι δημότες Μυτιλήνης την ψήφο τους εσάς? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που θα σας το πω εγώ. Εγώ απλά κοινοποιώ όσο μπορώ περισσότερο την υποψηφιότητά μου. Θεωρώ ότι ο κόσμος και οι δημότες Μυτιλήνης με γνωρίζουν, γνωρίζουν ποιος είμαι, τόσο με την ασχόλησή μου με τα κοινά, όσο με άλλες δραστηριότητες που ασχολούμαι. Οπότε, αν ο κόσμος κρίνει ότι εγώ είμαι ικανός να βοηθήσω και να προσφέρω στον τόπο μου, ας με ψηφίσει. Διαφορετικά, ας επιλέξει κάποιον άλλον συνυποψήφιό μου που θα είναι ικανότερος από μένα.